Σειρά επαφών είχε στη Βαλέτα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας Τζορτζ Βέλα, από τον πρόεδρο της Βουλής Άγγλου Φαρούτζια και είχε εκτενείς συνομιλίες με τον ομόλογό του της Μάλτας Ιαν Μπόργκ. Ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία σε καθημερινή βάση, ενώ οι δύο υπουργοί καταδίκασαν το αποκαλούμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η χώρα μου δέχεται μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία σχεδόν σε καθημερινή βάση. Μια απόλυτα απαράδεκτη ρητορική. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω πως πιστεύουμε ότι ο αναθεωρητισμός δεν έχει καμία θέση στον 21ο αιώνα. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση στη Λιβύη. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος και πολλές άλλες χώρες έχουν βγει δημόσια και έχουν καταγγείλει την πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας. Θέλω να αναφερθώ στη συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες. Είμαστε στη βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζω ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2019 που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι δεν μπορεί να παράξει τίποτα περισσότερο από παράνομες συνέπειες για αυτές τις χώρες. Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην κοινή πρόκληση στην παράνομη μετανάστευση και πώς μπορούν να την αντιμετωπίσουν, ενώ επανέλαβαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο δίκαιο της θάλασσας.